Σταϊκούρας. Δύο δόσεις ένφια τον Οκτώβριο μπορούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Ένφια, την Τετάρτη τα ραβασάκια από την ΑΔΕ. Άνοιξε η πλατφόρμα για επανένταξη στις ρυθμίσεις 100 και 120 δόσεων. Τουρισμός. Στο 61% των εσόδων του 2019, ο φετινός Ιούλιος. Δωρεά μηχανήματος κινησιοθεραπείας και αποκατάστασης από την Περιφέρεια Αττικής στο γυροκομείο Πειραιός. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου και ξεκινάμε αυτή τη σεζόν την εκπομπή Πολιτική Οικονομία. Καθημερινά το ραντεβού μας 5 με 6 εδώ στο Attica TV. Θα ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν την κοινωνία, την οικονομία, τα εργασιακά, τα φορολογικά, ό,τι σας απασχολεί. Και βεβαίως είναι πολλά τα θέματα και όσο περνούν οι μήνες θα είναι και περισσότερα, γιατί και οι φορολογικές υποχρεώσεις στους επόμενους μήνες είναι αρκετές. Εργασιακά και εκεί θα έχουμε διάφορες εξελίξεις. Έχουμε και το νέο εργασιακό που έχει τεθεί σε εφαρμογή, το νέο ασφαλιστικό που θα τεθεί και αυτό σε εφαρμογή. Πάρα πολλά τα θέματα. Θα προσπαθήσουμε να δίνουμε απαντήσεις σε όλα τα θέματα που σας απασχολούν. Με μια άλλη πλευρά, πιο κοινωνική, πιο ανθρώπινη, περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τα τηλέφωνά σας, τα προβλήματα που σας απασχολούν και βεβαίως θα δίνουμε απαντήσεις σε ό,τι εσείς μας ζητήσετε. Με ανθρώπους ειδικούς, με εργατολόγους, με δικηγόρους, να δούμε τι γίνεται με το νέο πτωχευτικό, τι γίνεται με τα εργασιακά. Τώρα έχει ξεσπάσει και το θέμα με την e-food και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την ίδια στιγμή, φορολογικά, θα έχουμε πάρα πολλά θέματα και σε όλα αυτά, με ανθρώπους που γνωρίζουν, με ανθρώπους του επιχειρήν, των επιμελητηρίων, θα μιλάμε και θα προσπαθούμε να αποτυπώνουμε το σφιγμό και την εικόνα της κοινωνίας, της αγοράς και της οικονομίας. Θα είμαστε λοιπόν καθημερινά μαζί σας, από σήμερα και καθημερινά μέχρι την Παρασκευή, εκπομπή Πολιτική και Οικονομία. Λοιπόν, να πω ότι τα βασικά θέματα της ημέρας είναι ότι άνοιξε η πλατφόρμα για την επανένταξη σε 100 και 120 δόσεις σε όσους έχασαν τις ρυθμίσεις λόγω της πανδημίας. Ουσιαστικά δεν είναι νέα ρύθμιση, αφορά τους ανθρώπους, τους πληγέντες από την πανδημία, αυτούς που τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης, όσοι είναι στο πρόγραμμα συνεργασία, όσοι έχουν μειωμένα ενοίκια, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή πήραν βοήθημα από το κράτος λόγω της πανδημίας και έχασαν τη ρύθμιση και μπορούν να επανενταχθούν. Είναι πολύ σημαντικό, είναι τελευταία ευκαιρία για όσους χάσαν τις ρυθμίσεις των 120 και των 100 δόσεων και θέλουν να ξαναμπούν. Σήμερα ο κύριος Σταϊκούρας σε μια συνέντευξή του στο κανάλι της Βουλής έδωσε και την είδηση. Την Τετάρτη θα αναρτηθούν τα ραβασάκια του ένφια και θα μπορέσει ο κάθε φορολογούμενος, αφορά 2,7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ο ένφια, ένας φόρος βεβαίως που είναι προσωρινός και έγινε μόνιμος, και από εκεί και πέρα θα μπορούν να πληρώσουν διπλή δόση, δηλαδή τη δόση Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου στο τέλος Οκτωβρίου, χωρίς κάποια κύρωση, χωρίς κάποια προσάυξηση. Κάποιος που θέλει να πληρώσει τις δύο δόσεις μαζί θα πρέπει να το κάνει τέλος Οκτωβρίου. Μία ακόμα διευκόλυνση των φορολογουμένων και βεβαίως την ίδια στιγμή να πω ότι τρέχει ο φόρος εισοδήματος, τελείωσε η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, θα πρέπει τέλος Σεπτεμβρίου να καταβληθούν οι δόσεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Διπλή δόση. Άρα καταλαβαίνετε ότι μέχρι και το Φεβρουάριο θα έχουμε βαριές φορολογικές υποχρεώσεις και με ό,τι αυτό σημαίνει εν μέσω μιας κρίσης που δημιούργησε η πανδημία και εν μέσω και φοροελαφρύσεων που θα δούμε τι σημαίνει, τις οποίες εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Παρατείνονται κάποια μέτρα, όπως είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η εισφορά αλληλεγγύης, όλα αυτά θα τα δούμε με τους ειδικούς για να σας δώσουμε ακριβώς το περίγραμμα των νέων φοροελαφρύσεων, ποιους αφορά και τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα νέα μέτρα που έρχονται. Νέες παρεμβάσεις εννοώ, έτσι, και νέα μέτρα ανακούφισης. Λοιπόν, βεβαίως βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας. Ενώ ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει του κορονοϊού, θα ήθελαμε να τελειώσει, αλλά είναι ένα ζητούμενο πώς θα εξελιχθεί τους επόμενους μήνες. Ανοίξαν τα σχολεία, εκεί είναι και το μεγάλο, μια δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση, να δούμε
πώς θα κλείσουν οι επόμενες εβδομάδες. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, φοβούνται μια έξαρση των κρουσμάτων αυτής της μετάλλαξης Δέλτα, που χτυπάει τις νεαρές ηλικίες στα παιδιά. Τα πρωτόκολλα είναι πια εφαρμόζονται και είναι αυστηρά. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να γίνουν ακόμα αυστηρότερα. Δεν αποκλείται να δούμε και μια αλλαγή των πρωτοκόλων στα σχολεία τις επόμενες εβδομάδες και σας το δίνω ως είδηση. Θα τα συζητήσουμε αυτά και να καλησπερίσω την πρώτη μας καλεσμένη, μας κάνει και ποδαρικό εδώ στην εκπομπή, την κυρία Αθηνά Λινού, την καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Κυρία Λινού, καλησπέρα σας, μας κάνετε ποδαρικό. Καλή χρονιά, καλή εκπομπή, καλή χρονιά, ό,τι επιθυμείτε. Να πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λινού, για την εμπιστοσύνη βεβαίως και ότι πάντα με πολύ θετικό τρόπο ανταποκρίνεστε στο κάλεσμά μας. Κυρία Λινού, τα σχολεία άνοιξαν. Η πανδημία όμως είναι εδώ. Και διάβαζα κάποια στατιστικά στοιχεία που με θορύβησαν. Δηλαδή, για τη Βόρεια Ελλάδα, στις 7 μέρες τελευταίες έχουν 57 θανάτους, όλοι ανεμβολίαστοι. Θέλω λοιπόν τη δικιά σας άποψη και γνώμη πώς θα κλείσουν οι επόμενοι μήνες και τι θα γίνει στα σχολεία, γιατί αυτό νομίζω είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Ναι, είναι ανησυχητικό το θέμα των σχολείων, γιατί τα παιδιά είναι λόγω αναγκών ανεμβολίαστα μέχρι 12 ετών. Δεν υπάρχουν δηλαδή εμβόλια που να συστήνονται αυτή τη στιγμή στο δυτικό κόσμο, σε άλλες χώρες υπάρχουν, για τα παιδιά μέχρι 12 χρονών. Και τα μεγαλύτερα παιδιά, στην πλειοψηφία τους, διστάζουν να εμβολιαστούν. Ή οι γονείς διστάζουν να το εμβολιάσουν, τα ίδια τα παιδιά δεν εμβολιάζονται. Επομένως, έχουμε μαζικά 1,5-2 εκατομμύρια παιδιά, τα οποία είναι ανεμβολίαστα και τα οποία λόγω των συνθήκων της ζωής τους στο σχολείο συνεστίζονται. Επομένως, έχουμε μια δύσκολη κατάσταση και αυτό θα οδηγήσει αναγκαστικά σε πανδημία μεταξύ των παιδιών, ενώ θα συνεχιστεί και η πανδημία, η σοβαρή πανδημία, μεταξύ των ανεμβολίας των ενηλίκων, οι οποίοι και θα μπουν και σε μεγαλύτερο κίνδυνο να μπουν στο νοσοκομείο, να διασωληνωθούν, να χάσουν τη ζωή τους. Επομένως, είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και αν δεν τηρήσουμε και τα κλασικά μέτρα αποστάσεων, μάσκας, πολλών επαναλαμβανόμενων τεστ, και παράλληλα, αν δεν ενισχύσουμε και δεν ενθαρρύνουμε τους εμβολιασμούς, θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Κυρία Λινού, θα πρέπει να αυστηροποιηθούν τα πρωτόκολλα που ισχύουν αυτή τη στιγμή στα σχολεία, γιατί αυτό ακούγεται από κάποιους ειδικούς, ότι το 50-1, δηλαδή πριν να νοσήσουν το 50% και ένα ακόμα παιδί για να κλείσει ένα τμήμα, ότι θα είναι πάρα πολύ αργά πια. Γιατί αν είναι από τη μισή τάξη και να έχει νοσήσει, σίγουρα θα έχουν κολλήσει και πάρα πολλά ακόμα παιδιά. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι η ενημέρωση ότι κάποιο παιδί νοσεί με τον τρόπο που διαγνώσκεται και δεδομένου ότι τα πιο πολλά παιδιά, στην αρχή τουλάχιστον, είναι ασυμπτωματικά, θα περάσουν 2-3 μέρες μέχρι να μάθει ο διευθυντής ότι το παιδί νοσεί και να προσπαθήσει να ελέγξει τα υπόλοιπα παιδιά. Mm-hmm. Άρα υπάρχει ένα κενό χρόνου στην αντιμετώπιση που οδηγεί αυτόματα σε πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων. Γι' αυτό και εκείνο που θα ήταν λογικό είναι μόλις διαπιστωθεί θετικό κρούσμα αμέσως όλα τα παιδιά να κάνουν ένα rapid test. Όλα τα παιδιά του τμήματος. Έτσι ώστε να απομακρυνθούν και τα υπόλοιπα που είναι θετικά και να επαναληφθούν αυτά τα τεστ κάθε μέρα ή δυνατόν και μέσα στην αίθουσα, έτσι ώστε να απομακρυνθούν άμεσα και να προληφθεί η νόσηση και των υπόλοιπων παιδιών. Αν περιμένουμε να νοσήσουν τα 13 παιδιά σε ένα τμήμα 24 παιδιών, είναι πλέον σαφές ότι και τα υπόλοιπα σε μεγάλο ποσοστό θα έχουν νοσήσει. Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε τα σχολεία με έναν άλλο τρόπο, κυρία Λινού. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε πιο μικρές τάξεις, πιο μικρό αριθμό μαθητών σε κάθε τάξη. Γιατί το ακούμε και αυτό από κάποιους ειδικούς. Δηλαδή, ότι θα έπρεπε να αραιώσουν οι τάξεις. Ναι, αλλά το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει ότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στο να μοιράσει τα τμήματα στο μισό. Εκείνα τα τμήματα που είναι μεγάλα, γιατί υπάρχουν και τμήματα σε απομακρυσμένες περιοχές, τα οποία είναι ούτως ή άλλως μικρά.
Επίσης θα μπορούσε να ενισχύσει την εκπαίδευση στο ύπαιθρο, δηλαδή πολλά παιδιά να μένουν αρκετές ώρες στο ύπαιθρο και να κάνουν τα μαθήματά τους στο ύπαιθρο. Ναι. Και επίσης νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να φορούσαν μάσκα και στην ώρα της γυμναστικής και όταν τρώνε τα παιδιά να είναι πολύ λίγα μαζί και σε εξωτερικούς χώρους. Μάλιστα. Δηλαδή να είναι σε αποστάση. Σε απόσταση. Να ξέρουν τα παιδιά ότι όταν θα φάνε την τυρόπιτά τους στο σάντουιτς θα πρέπει να είναι σε απόσταση 2 μέτρων το ένα από το άλλο, γιατί τότε δεν φοράνε μάσκα και μεταδίδουν πιο εύκολα. Και να εκπαιδευτούν αντίστοιχα και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά και οι γονείς, ώστε να γίνει μια ενιαία προσπάθεια για να προστατευτούν τα παιδιά. Και να προστατευτεί βεβαίως και η κανονική εκπαίδευση, η προσωπική εκπαίδευση των παιδιών που είναι απαραίτητη. Έρχομαι τώρα στο κομμάτι των εμβολιασμών. Έχουν πατήσει φρένο οι εμβολιασμοί. Και αν θέλετε τη δικιά μου άποψη, δεν είμαι ειδικός. Και ξέρετε, είμαι πάρα πολύ προσεκτική σε αυτό που λέω. Δεν νομίζω ότι μπορούν να πιστούν και να πείσουμε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα να πάνε να εμβολιαστούν. Φαίνεται ξεκάθαρο αυτό. Και να ρωτιέμαι ότι αν χτίσουμε ένα τείχος ανοσίας γύρω στο 70%, αυτό μας καλύπτει και για τους χειμερινούς μήνες, κυρία Λινού. Και μήπως κάναμε λάθος στον τρόπο που επικοινωνήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία του εμβολιασμού. Μήπως έγινε λάθος με το AstraZeneca. Γιατί υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Δεν είναι όλοι αρνητές του εμβολίου οι άνθρωποι εκείνοι που δεν εμβολιάζονται. Υπάρχει μεγάλος φόβος. Πολλοί άνθρωποι δεν εμβολιάζονται ή δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους που είναι έφηβοι. Επειδή φοβούνται. Επομένως, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον φόβο, ενημερώνοντας όσο γίνεται με πιο ζεστό τρόπο ότι ο κίνδυνος από την νόσο είναι πολύ μεγαλύτερος από τον κίνδυνο που μπορεί να υπάρξει με μια παρενέργεια του εμβολίου. Να περάσουμε δηλαδή το μήνυμα ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά. Και αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να περάσουμε και την κατανόηση, το μήνυμα ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους, νοσούν πολύ πιο ήπια, και ότι όλοι, εμβολιασμένοι και εμείς, πρέπει να παίρνουμε και μέτρα ατομικής προστασίας και η πολιτεία να φροντίσει να πάρει μέτρα. Το ένα είναι αυτό που αναφέρατε νωρίτερα με τα σχολεία, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε να μειωθούν τα κρούσματα. Αναφορικά με τα παιδιά, ακούω κάποιους προβληματισμούς γονέων που λένε το εξής. Γιατί να εμβολιάσω το παιδί μου όταν δεν έχουν πάει να εμβολιαστούν οι μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή από 60 και πάνω, 70, 80. Γιατί να εμβολιάσουμε τώρα τα παιδιά και να μην πάνε να εμβολιαστούν οι μεγαλύτεροι και να αφήσουμε τα παιδιά χωρίς το εμβόλιο. Τι απαντάτε σε αυτόν τον προβληματισμό, σε αυτή την ερώτηση, κύριε Λίγο. Τέλος πάντων, αυτό το επιχείρημα έχει εν μέρη κάποιο δίκιο, γιατί όσο πιο πολύ εμβολιάζονται, τόσο λιγότεροι θα νοσήσουν. Και βεβαίως, αν νοσήσουν οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, θα κινδυνεύσει η ζωή τους. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μερικά παιδιά και αυτά θα κινδυνεύσουν. Δυστυχώς δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που προσδιορίζει τα παιδιά που θα νοσήσουν σοβαρά, θα μπουν στο νοσοκομείο και πιθανόν ελάχιστα, ίσως μονοψήφιος ή διψήφιος αριθμός ανεμβολίας των παιδιών θα χάσουν τη ζωή τους. Δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε ποιο είναι, επομένως όλα πρέπει να εμβολιαστούν για προσωπική τους προστασία αρχικά, η οποία ο κίνδυνος από την νόσο είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος από τον κίνδυνο από το εμβόλιο. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι το ποινίκο ωφέλους σε σχέση με κίνδυνο γέρνει υπέρ του εμβολιασμού. Είναι μικρότερος ο κίνδυνος δηλαδή από οποιαδήποτε μικρή παρενέργεια που μπορεί να δημιουργήσει το εμβόλιο. Και άρα δεν τίθεται θέμα, δεν εμβολιάζουμε τα παιδιά για να σώσουμε τους μεγάλους. Παρεπιπτόντως σώζονται και μερικοί μεγάλοι, αλλά τα εμβολιάζουμε για να σώσουμε τα παιδιά. Αυτό είναι το ένα το ζητούμενο. Και το άλλο είναι ότι αργά ή γρήγορα όλα τα παιδιά θα χρειαστεί να εμβολιαστούν για να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από αυτόν τον βραχνά της νόσου, η οποία απειλεί και παιδιά και μεγάλους. Μάλιστα.
Κυρία Λινού, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πάντα η συζήτηση μαζί σας, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Ακούσα την κυρία Λινού που λέει ότι πάντα το φίλο του εμβολίου είναι περισσότερα από τις παρενέργειες. Ας το σκεφτούμε αυτό και όσοι είσαστε επιφυλακτικοί, ας κάνουν το μεγάλο βήμα να πάνε να εμβολιαστούν για να χτιστεί αυτό το πολυπόθητο τείχος ανοσίας και βεβαίως να προφυλάξουμε τον εαυτό μας και του γύρω μας. Και ας αφήσουμε τα παιδιά, θα πω, συμφώνησε η κυρία Λινού, ας πάμε πρώτα εμείς οι μεγαλύτεροι, γιατί και οι γονείς από την πλευρά τους μπορεί να έχουν και ένα δίκαιο ή να είναι λίγο πιο επιφυλακτικοί αναφορικά με τον εμβολιασμό των παιδιών. Αν και σε παγκόσμιο επίπεδο φαίνεται πια ότι σε όλες τις χώρες έχουν αρχίσει να εμβολιάζονται και μικρότερες ηλικίες παιδιών. Λοιπόν, θέλω να έρθουμε στο θέμα του ρεύματος, ότι παίρνουν φωτιά και αυτό γιατί ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο και αναμένεται και μια αύξηση στα τιμολόγια με την κυβέρνηση να προχωρά σε παρεμβάσεις οι οποίες θα συμπεριλαμβάνονται και σας το δίνουμε εδώ από το Attica TV ως αποκλειστικό σε ένα νομοσχέδιο που κατατίθεται πιθανότατα σήμερα το βράδυ, το αργότερο μέχρι αύριο το πρωί, το οποίο θα έχει τις ρυθμίσεις για την επιδότηση των καταναλωτών με χαμηλή τάση ή την επιδότηση για το ακριβό ρεύμα. Εκεί θα δούμε όλες τις παραμέτρους και αύριο θα σας τους αναλύσουμε. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι και ποιοι θα είναι τα κριτήρια. Σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την επιδότηση, ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να είναι μηδενικές ή ελάχιστη η επιβάρηση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, ακριβώς από την ανατίμηση στις διεθνές τιμές του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, να πω ότι για τα 400.000 περίπου νοικοκυριά, η επιβάρηση θα είναι μηδενική, ενώ ελάχιστη 2-3% θα είναι η επιβάρηση για όσους καταναλώνουν πολύ περισσότερο ρεύμα. Θα τα δούμε αυτό αύριο όμως στο νομοσχέδιο που κατατίθεται, ξαναλέω, σήμερα το βράδυ αργά ή αύριο το πρωί. Και αύριο θα σας έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για να γνωρίζετε κι εσείς τι συμβαίνει, γιατί αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Έρχεται χειμώνας, θα δουλεύουν τα κλιματιστικά. Να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, που και εδώ είναι ένα βασικό θέμα και ένα σοβαρό θέμα. Γι' αυτό να πω επίσης ότι το κοινωνικό τιμολόγιο δεν θα καταργηθεί, ίσα-ίσα που θα διευρυνθεί. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκρέκα, τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τι δήλωσε για όλα αυτά. Για όλους τους καταναλωτές, για όλα τα νοικοκυριά, για όλους τους λογαριασμούς που έχουν, θα υπάρχει μία επιδότηση που θα φαίνεται διακριτά πάνω στο έντυπο ή στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι η επιδότηση, η ενίσχυση που δίνει η κυβέρνηση, όπου αυτή αφορά και το μήνα Σεπτέμβριο. Άρα, αφορά τις καταναλώσεις από το Σεπτέμβριο μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου καταρχήν. Από τη νέα χρονιά οφείλω να σας πω ότι θα έχουμε μείωση στις χρεώσεις χρήσης δικτύου. Ο 1/1/22 λοιπόν πρέπει να σας πω ότι επειδή έχουμε προχωρήσει πολύ γρήγορα στη μικρή διασύνδεση της Κρήτης, εδώ να εξηγήσω δύο πράγματα, ότι στα νησιά που δεν είναι διασυνδεδεμένα με το επιρροτικό σύστημα παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας δίζελ, πετρέλαιο που είναι πολύ πιο ακριβό. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το επιπλέον κόστος μοιράζεται σε όλους τους καταναλωτές της Ελλάδας, ώστε και οι νησιώτες να απολαμβάνουν τον ίδιο τιμό ενέργειας με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτά είπε μεταξύ άλλων στον Γιώργο Παπαδάκη ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κύριος Σκρέκας. Το θέμα που έχει προκύψει τώρα με την e-food θα το συζητήσουμε αύριο με τον εργατολόγο για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει με αυτές τις πλατφόρμες και τελικά τι ισχύει και τι ορίζει ο νόμος του Κωστή Χατζηδάκη. Αν η κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι δεν έχει πάρει και δεν έχει συμπεριλάβει ρυθμίσεις που θα θωρακίζουν τους εργαζόμενους, αυτό λέει μία πλευρά. Η άλλη πλευρά λέει ότι όχι, είναι αθέμητη η πρακτική που έχει αυτή τη στιγμή εφαρμόσει η e-food. Και πάμε να δούμε τι απάντησε για όλα αυτά ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που έγινε με την e-food με τον νόμο τον οποίο περάσαμε, ο οποίος προστατεύει ακόμα περισσότερο τους εργαζομένους και τους εργαζομένους της e-food, και πρέπει να το ξέρουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, γίνομαι σαφής. Υπήρχε μια συγκεκριμένη νομοθεσία και επί Τσίπρα που επέτρεπε είτε να είσαι μισθωτός σε αυτές τις δουλειές, είτε να είσαι ελεύθερος συνεργάτης. Αυτό δεν τα αλλάξαμε. Αυτό δεν τα αλλάξαμε. Έτσι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Με την εξαίρεση της Ισπανίας. Θα βγάλουμε και μια ανακοίνωση σήμερα που θα λέμε τι γίνεται σε κάθε χώρα. Και υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι θέλουν να είναι μισθωτοί σε αυτές τις επιχειρήσεις για τους δικούς τους λόγους, και άλλοι οι οποίοι θέλουν να είναι ελεύθεροι συνεργάτες γιατί δουλεύουν σε περισσότερες επιχειρήσεις, σε περισσότερα σουβλατζίδικα, να το πω έτσι. Δουλεύουν part-time, έτσι έχουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό κτλ. Ναι. Τέλος πάντων,
Εμείς φέραμε μια ρύθμιση με τον εργασιακό νόμο, με την οποία δίνουμε το δικαίωμα στους ελεύθερους συνεργάτες για συνδικαλισμό. Ναι. Τους υποχρεώνουμε τις εταιρείες να τους καλύπτουν από πλευράς υγείας και ασφάλειας και να τους δίνουν και το προστατευτικό τους εξοπλισμό. Μάλιστα. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Και θα δούμε ακριβώς τι συμβαίνει αύριο, ξαναλέω, για να δούμε πού βρίσκεται τελικά η αλήθεια και αν υπάρχουν παραθυράκια που χρησιμοποιούν κάποιοι εργοδότες για να καταπατήσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτά αύριο με τους ειδικούς. Πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Πολιτική Οικονομία. Εδώ στο Άττικα TV συζητάμε για τα οικονομικά, τα εργασιακά και τα θέματα της επικαιρότητας και η πανδημία που δεν μας έχει αφήσει. Μακάρι να ξεκινούσαμε τη σεζόν και να μην είχαμε τον κορονοϊό. Είναι εδώ όμως ανάμεσά μας. Αλλά είμαστε αυτοδιοικητικός διάβλος και άρα αυτοδιοικητικά νέα. Και όπως και την περσινή χρονιά, έτσι και φέτος, όταν λέμε αυτοδιοικητικά νέα, εννοούμε Ματίνα Πολυχρόνη. Ματίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαλία. Καλή αρχή. Πάμε λοιπόν στα αυτοδιοικητικά νέα. 114 εκατομμύρια ευρώ παίρνουν δήμοι και περιφέρειες της χώρας ως ένατη τακτική δόση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. 1 εκατομμύριο ευρώ δίνεται στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των Δήμων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Την Αθήνα επισκέπτεται αύριο ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, ο οποίος θα πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ελαιόλαδο καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής διανέμει από σήμερα ο Δήμος Αθηναίων σε 13.000 οικογένειες, δικαιούχες του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους. Η δράση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου με τη διανομή να γίνεται στον χώρο της αποθήκης του Δήμου. Ένα σύγχρονο μηχάνημα κινησιοθεραπείας και αποκατάστασης δόρισε η Περιφέρεια Αττικής στο γυροκομείο Πειραιός, με στόχο να συμβάλλει στην βελτίωση των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών. Το πρώτο πάρκο τσέπης παραδόθηκε στον Ασπρόπυργο. Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και 28 Οκτωβρίου και έχει έκταση 350 τετραγωνικά μέτρα. Ο κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος παρέμενε ανεκμετάλλευτος, απέκτησε τώρα μια νέα πνοή, αφού καλύφθηκε με περισσότερα από 500 φυτά. Παράλληλα, προσθέθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα, βρύσες αλλά και παγκάκια, ώστε να αποτελέσει και χώρο περιπάτου για τους δημότες. Και κλείνοντας, ξεκινούν απόψε οι δωρεάν κινηματογραφικές προβολές στο Άλσος Βαρβαρέσου του Δήμου Λυκόβρησης Πεύκης. Στις 8 το βράδυ η ταινία «Το δέντρο που πληγώναμε». Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε τα αυτοδιοικητικά νέα. Με ωραία είδηση μας ολοκλήρωσε τα αυτοδιοικητικά νέα, Ματίνα. Έτσι, να δίνουμε και ευχάριστες νότες. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα συνομιλήσουμε για τα προβλήματα της αγοράς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας και να συνομιλήσουμε, θα τον πω πρόεδρο των προέδρων, τώρα νομίζω ήταν ο τίτλος, αλλά τώρα ενισχύεται ο τίτλος, εντάξει, είναι και φίλος μας, με τον κύριο Γιάννη Χατζηδοσίου, τον πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Κύριε Χατζηδοσίου, καλησπέρα σας, συγχαρητήρια, σιδεροκέφαλος γιατί δεν τα έχουμε πει. Ο ΝΕΡ εννοώ, γιατί μεταξύ μας τα λέμε. Ελπίζω να κάνετε και σε αυτή τη θέση την καινούργια, σωστό όπως κάνατε και καλό έργο, και να βοηθήσετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Κυρία Κάτσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σχόλια. Αυτό ευελπιστώ. Άλλωστε, όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα και ευελπιστώ όταν ολοκληρωθεί το υπόλοιπο της θητείας αυτής να υπάρξει άποψη ότι συνέβαλα και εγώ στο να σώσουμε και τις επιχειρήσεις αλλά και να συμβάλλουμε στο ότι η οικονομία μας, η αγορά, να μπορέσουν να απεξέλθουν στις πολύ δύσκολες συγκυρίες. Κύριε Χατζηδοσίου, ακούγοντας και τον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κουράστηκα να ακούω, πραγματικά κουράστηκα, συγγνώμη για την έκφραση, τη μεσαία τάξη. Οι αναφορές τους ήταν συνεχείς στη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη φαίνεται να είναι πολύ υπερνήφη και για την παρούσα κυβέρνηση αλλά και για την αξιωματική αντιπολίτευση. Και τελικά, ποιος φορολόγησε περισσότερο τη μεσαία τάξη, ποιος φοροελάφρυνε τη μεσαία τάξη, εκεί διασταυρώνουν τα ξύφη τους οι δύο πολιτικοί αρχηγοί. Η μεσαία τάξη και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πραγματικά, και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, τα χρόνια των μνημονίων είναι αυτή που υπέφερε περισσότερο. Και όμως και στη διάρκεια αυτή της πανδημικής κρίσης είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο. Και αναρωτιέμαι αν όλα αυτά που ακούσατε και από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον κύριο Τσίπρα, σας ικανοποιούν και δίνουν ένα
όραμα και μια προοπτική στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Ωραία είναι τα να λέμε θα στηρίξουμε, θα καταργήσω το τέλος επιδιδεύματος, θα μειώσω κι άλλο τους φόρους. Τα βάζω και από τις δύο πλευρές για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά τελικά στην πράξη τι γίνεται και ποια είναι η εικόνα της αγοράς σήμερα, κύριε Χατζηδοδοσίου. Καταρχήν, σωστά είπατε, είχαμε τη δημητική μας. Δηλαδή και οι δύο πολιτικοί αυγοί, θα έλεγα και οι τρεις, αναφερθήκαν πάρα πολύ χρόνο στη μεσαία τάξη. Καλά είναι χθες τα συνθήματα, αλλά όπως σωστά είπατε, πάμε στο τέλος της ημέρας να πούμε τι έγινε τελικά για όλη αυτή την τάξη. Οφείλω να σας πω πριν να απαντήσω ότι κανένα, ότι η μεσαία τάξη όμως, θυμίζω, κράτησε όρθια και την κοινωνία και την οικονομία και στα μνημόνια και τώρα που είχαμε το τεράστιο θέμα της πανδημίας. Αυτό είναι καλά να μην το ξεχνάνε όσοι κυβερνάνε. Θα έλεγα ως ρίση, κυρία Κάτζου, ότι ξέρετε, εμείς συμφωνούμε πάντα με την εκάστοτε αντιπολίτευση. Δηλαδή, στα 20 χρόνια που είμαι στα επιμελητήρια, 22 χρόνια, θυμάμαι πάντα ότι με την αντιπολίτευση λέγαμε καλά, αλλά όποιος γινόταν κυβέρνηση μετά ξέχναγε αυτά που μας έλεγε ως αντιπολίτευση. Πρακτικά, λοιπόν, εγώ θα πω τα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζουμε, τις απαντήσεις που δώσαν οι δύο αρχηγοί. Το μεγαλύτερο θέμα που έχει σήμερα η μικρομεσαία τάξη είναι το τεράστιο ιδιωτικό χρέος που προσεγγίζει τα 270-280 δις. Από αυτά, θυμίζω, τα 110 δισεκατομμύρια είναι στην εφορία, κάπου 40 είναι στον ΕΦΚΑ και τα υπόλοιπα στις τράπεζες. Καλό ήταν να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος του χρέους δεν είναι το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο δεν ξεπερνάει τα 120-130 εκατομμύρια. Όλα τα υπόλοιπα είναι τόκοι και προς αυξήσεις. Αυτό λοιπόν είναι μια θηλιά στο λαιμό των επιχειρήσεων. Αυτό που λέμε και φωνάζαμε και στους δύο είναι ότι αν δεν γίνει κούρεμα του ιδιωτικού χρέους στην περίπτωση στην πανδημία, που έγινε στην πανδημία, και εδώ λέω το γιατί το ζητάμε. Γιατί κάποιος έκλεισε την επιχείρησή του χωρίς να το επιθυμεί, με κρατική εντολή. Άρα είναι λογικό να ζητάει για αυτό το διάστημα να βρεθεί τρόπος επιβίωσης. Αν δεν γίνει λοιπόν, όπως είπα, κούρεμα του ιδιωτικού χρέους, ειδικά της πανδημίας, τότε είναι πρώτον πυλών πάνω από 200.000 επιχειρήσεις να κλείσουν. Δεν είναι τυχαίο ταυτόχρονα τώρα ξεκίνησε και το πτωχευτικό, το οποίο ουσιαστικά θα δείξει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Εννοώντας ότι μία στις τέσσερις επιχειρήσεις από έρευνες που κάναμε, τόσο εμείς τα επιμελητήρια, η ΓΕΣΕΒ, όλοι οι φορείς, απέδειξαν κατά τη γνώμη των επιχειρήσεων ότι δεν μπορούν ακόμη και με δόσεις να αποπληρώσουν. Βεβαίως, φέραμε την αλλαγή, λέει ότι δεν μπορεί να γίνει, τότε μπορούν τα προγράμματα από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης να δοθούν σε επιχειρήσεις, όσες στις μικρομεσαίες, ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας θυμίζω εδώ ότι στην αρχή της πανδημίας, όπως ξέρετε που είχαμε καταγγείλει και στη δική σας εκπομπή, ο πακτολός χρημάτων πήγαινε στις χίλιες μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ εμείς παίρναμε, θα έλεγα, ό,τι απέμεινε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν και σαν αριθμός και σαν επιχειρήσεις και σαν συμβολή, είμαστε το 99,2% των επιχειρήσεων της χώρας. Αυτό είναι το υπαρκούν ένα θέμα, λοιπόν, θυμίζω. Το δεύτερο θέμα που και οι δύο αρχικοί, θα έλεγα, μιλήσανε, ήταν το θέμα των τραπεζών. Αυτό θα σας ρωτήσω για τη χρηματοδότηση. Οικονομία. Για τη χρηματοδότηση, κύριε Χατζηδοδοσίου, είναι πολύ κομβικό θέμα και ξέρω ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, και συγγνώμη που σας διακόπτω, πιέζει τις τράπεζες να ανοίξουν την κάνουλα της ρευστότητος, να ανοίξουν, να χρηματοδοτήσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Εγώ να σας θυμίσω εδώ ότι όντως, με προτροπή και θα έλεγα με την πρωτοβουλία του ίδιου του κ. Σταϊκούρα, έγιναν τρεις συναντήσεις τον Αύγουστο, που ήμουν παρόν και στις τρεις. Είχαμε τους διευθύνοντες συμβούλους όλων των συστημικών τραπεζών. Εγώ όμως θέλω να σας πω ότι ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών είπε με παρησία το 85% των επιχειρήσεων δεν μπορεί να μπει σε καμιά μορφή χρηματοδότησης και η ανάλυση του ήταν το 60% γιατί ουσιαστικά της θεωρεί ότι δεν μπορεί να πάρει καμία μορφή δανεισμού γιατί είναι με τρομερά προβλήματα, το 15% γιατί δεν έχει εγγύησεις και το 10% τα σχέδια που υποβάλλει δεν εγκρίνονται από τις τράπεζες. Άρα μένει δυνητικά το 15% και θυμίζω εδώ το 2020 από τις 840.000 επιχειρήσεις μόλις 40 κατάφερα να πάρουν μια μορφή δανείου. Και δεύτερον, λέω στο ίδιο θέμα, ενώ οι τράπεζες δανείζονται από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα με 2,5%, χρηματοδοτούν με 6, 8 και 10% και 12%, αναγκάζοντας πολλές επιχειρήσεις να κάνουν υποκαταστήματα στο εξωτερικό, παράλογο το δεύτερο και το τοκογλυφικό. Άρα, είναι καλές οι παρενέσεις του αγαπητού κ. Σταϊκούρα του Υπουργού, όμως στην ουσία νομίζω ότι υπάρχει λύση. Υπάρχουν χρήματα που έχουν δοθεί σε ελληνικές τράπεζες συστημικές. Υπάρχουν χρήματα από το ΕΣΠΑ για τα Ταμείο Ανάκαμψης να δοθούν εγγύησεις από την πολιτεία έτσι ώστε να ανοίξει κάνουλα. Αν λοιπόν υπολογίσουμε, κυρία Κάτζου, ότι έχουμε τα χρέη, όπως σας είπα, που είναι το διεκδικό 270 δις, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πανδημία, η κατανάλωση, η οποία δεν είναι να ανέβει, και εξηγώ γιατί. Φανταστείτε ένα κατάστημα εστίασης τώρα που ο καιρός κλείνει, δυνητικά μόλις το 50% μπορεί να πάει στα καταστήματα. Έτσι. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να λειτουργούν χωρίς τραπεζικό σύστημα. Καλές οι παρενέσεις, αλλά στο τέλος της μέρας πρέπει η κυβέρνηση να παρέμβει και ουσιαστικά να απαιτήσει από το τραπεζικό σύστημα να τα απεξέλθει σε αυτό που είναι ορισμένο να τα απεξέλθει και όχι να ασχολείται με άλλα πράγματα που δεν είναι θέματα που αφορούν τις τράπεζες, δηλαδή άλλες δραστηριότητες που οδηγούν και άλλες επιχειρήσεις στο κλείσιμο. Και εδώ δεν πήραμε απάντηση και κλείνω με το κεφάλαιο που νομίζω είναι σημαντικό στα θέματα που βάλαμε για στους δύο και τις απαντήσεις. Τις ξέρετε, υπήρξαν πολύ ειδικοί φόροι στην περίοδο των μνημονίων. Σας λέω μερικούς.
και ο φόρος αλληλεγγύης και το φόρος του καφέ και το φόρος επιδεύματος, πότε μπήκανε, τα μνημόνια. Μα εννοείται πως τα μνημόνια κλείσαμε. Οι φόροι πότε θα φύγουν. Όπως και ο έμφυα θυμίζω για τον ίδιο λόγο. Δεν μπορεί να έχεις τόσο ψηλά τον πύχη σε όλα αυτά και την ίδια στιγμή να λες ότι στηρίζω τις επιχειρήσεις. Άρα οδηγείς την οικονομία και πρέπει να το πω, ή θα δώσεις λύσεις ή θα πάρεις την πολιτική ευθύνη στο άμεσο μέλλον να μιλήσουμε για ένα πάνω από 30% της οικονομίας να πάει σε μεγάλες πολυεθνικές, που αυτό σημαίνει και αφελληνισμός και συρρήγνωση και θα έλεγα και τεράστια προβλήματα στην κοινωνία από την ανεργία που θα προκύψει και τα λουκέτα. Και στο ίδιο ζήτημα να επαναφέρω ότι όταν λες τιμώ την μικρομεσαία επιχείρηση, θα πρέπει πρακτικά να δείξεις με ποιο τρόπο την τιμάς, ακόμη και στο θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Δηλαδή, δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες η μικρομεσαία επιχείρηση με τη μεγάλη επιχείρηση. Μάλιστα. Οφείλω να δώσω και μια απάντηση για τον εργατικό μισθό. Ξέρετε ότι εγώ προσωπικά και στην εκπομπή σας έχω μιλήσει για τα 750 ευρώ και ο κ. Τσίπρας μιλήσει για τα 800. Ακριβώς. Εμείς είμαστε υπέρ του να η αύξηση να υπάρχει κατώτατο μισθό σε υψηλότερα επίπεδα, γιατί αυτοί είναι οι πελάτες μας. Και θέλουμε να είναι υψηλότερο. Θυμίζω όμως ότι αυτό το συνδύασα με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Σας θυμίζω ότι το μισθολογικό κόστος πολλές φορές το μη μισθολογικό είναι περισσότερο από το μισθολογικό. Και βέβαια το να φύγουν όλα αυτά τα βάρη, τα φορολογικά βάρη που είναι σε επιχειρήσεις. Αν αυτά τα δύο δεν γίνουν, δεν θα μπορούσα να πω ναι στην αύξηση του μισθού, γιατί θα οδηγούσα μεγάλο μέρος μικρών επιχειρήσεων στο κλείσιμο. Άρα είμαστε υπέρ, επαναλαμβάνω, του αύξηση του μισθού, αλλά με ταυτόχρονη μείωση όλων των φόρων που δημιουργήθηκαν και στα μνημόνια, αλλά και που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ως θηλιά σε επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρές. Εντάξει, χαίρομαι όταν συνομιλώ μαζί σας, κύριε Χατζηδοσίου, γιατί πραγματικά οι θέσεις σας είναι ξεκάθαρες. Επιχειρηματολογείτε επί των βασικών θεμάτων και αυτό είναι σημαντικό. Γνωρίζετε τα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Και θέλω να πω και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η επόμενη μέρα μετά την πανδημία θα είναι και κρίσιμη και σοβαρή. Μια σοβαρή κατάσταση που θα βρεθούν αντιμέτωπες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν αρκούν. Έτσι δεν είναι, δεν φτάνουν. Σωστά. Βεβαίως είναι σημαντικές. Όπως έχω πει, και ένα ευρώ να βάλεις στην αγορά σημαντικό. Όμως δεν δίνουν απάντηση στα μεγάλα προβλήματα που αναφέραμε προηγουμένως που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και η μείωση του φόρου είναι σημαντική, και θα το κρίσω, και το πετρέλαιο που έδωσε για τα νοικοκυριά, όμως, συγγνώμη για το ρεύμα που έδωσε στα νοικοκυριά, όμως αυτό αφορά τη χαμηλή τάση. Η μεσαία ναι, τάση που αφορά, άρα οι ανατιμήσεις, κυρία Κάτσου, είναι πρώτον πυλών. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, κάθε επιχείρηση έχει να εντοπίσει την αύξηση του ρεύματος, του φυσικού αερίου, των πρώτων υλών. Όλα αυτά μαζί να τα μαζέψουμε. Είναι αδύνατο να μην έχουμε ανατιμήσεις και ειδικά στο καλάθι της νοικοκυράς. Επιτρέψτε μου πριν κλείσω όμως να πω κάτι το οποίο το έχω ανάγκη να το πω μέσα στην εκπομπή σας. Το εμβόλιο δεν είναι υποχρέωση, είναι ανάγκη. Πρέπει να πιστούν όλοι για το εμβόλιο, γιατί δεν είναι μόνο η προστασία της υγείας της δικής μας, των ανθρώπων των γύρω μας, αλλά είναι και ένα μέτρο στο να μπορέσει η οικονομία να ανοίξει. Έτσι. Κάθε περιοριστικό μέτρο, και δεν μπορώ να φανταστώ καν την ιδέα του lockdown, είναι μια μαχαιριά στο στομάχι των επιχειρήσεων, που αυτό σημαίνει αυτός που δεν σήμερα είναι ο αντιεμβολιαστής, μπορεί αύριο να είναι άνεργος και πρέπει να το καταλάβει. Κλείοντας, επίσης θα είναι άνεργος. Άρα πρέπει να καταλάβει τη μεγάλη αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Πρέπει να πιστούμε όλοι, γιατί επαναλαμβάνω, κάθε περιοριστικό μέτρο οδηγεί επιχειρήσεις στο κλείσιμο. Και σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Δεν αντέχει ούτε η οικονομία του κοινωνία άλλο lockdown. Δεν αντέχουν οι επιχειρήσεις σίγουρα lockdown. Και αν γίνει νέο lockdown, ένα κλείσιμο της αγοράς και της οικονομίας, τότε θα αυξηθεί πάρα πολύ η ανεργία, γιατί θα κλείσουν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Κύριε Χατζηδοσίου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να δούμε και πώς τελικά θα εφαρμοστούν όλα αυτά, γιατί τώρα έχουμε τους μη εμβολιασμένους να μην εισέρχονται στους εσωτερικούς χώρους. Τι σημαίνει αυτό για την εστίαση, πώς θα διαμορφωθεί τους χειμερινούς μήνες η κατάσταση στο συγκεκριμένο κλάδο, έναν κλάδο πολύπαθο στη διάρκεια αυτής της πανδημικής κρίσης. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Χατζηδοδοσίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρικών Επιμελητηρίων Ελλάδος. Νομίζω ότι είπε όλα τα προβλήματα. Σχολίασε και τα λεγόμενα του κυρίου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη και του κυρίου Τσίπρα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι χρειαζόμαστε ένα αναπτυξιακό σχέδιο για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με λιγότερους φόρους. Είναι σημαντικό αυτό. Το είπε και ο κύριος Χατζηδοδοσίου, ότι οι φόροι που επευλήθησαν κατά τη διάρκεια των μνημονίων, είχαμε μνημόνιο. Είμαστε σε εποπτεία, όχι ενισχυμένη, σε κανονική εποπτεία. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταργηθούν για να αναπνεύσει
η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να αυξηθεί και να ενισχυθεί η ανάπτυξη, γιατί όταν βεβαίως η ανάπτυξη περνά μέσα από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι και το κομβικό και το ζητούμενο. Και να έχουμε περισσότερες, και θα συμφωνήσω εδώ με τον Πρωθυπουργό, και καλύτερες νέες δουλειές. Να δούμε πόσες νέες δουλειές θα έχουμε και πόσο καλύτερες θα είναι αυτές οι δουλειές, γιατί αυτό, ξαναλέω, είναι μια δύσκολη εξίσωση που θα φανεί τους επόμενους μήνες. Αναφορικά με τη διαγραφή χρέους που επέμεινε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το είπε ξανά τώρα και ο κ. Χατζηθεοδοσίου, είναι κάτι που περνάει μέσα από την Ευρώπη και εκεί οι Ευρωπαίοι πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους, να κάτσουν κάτω, να το συζητήσουν, να αποφασίσουν, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει πληγεί από αυτή την κρίση, είναι όλη η Ευρώπη, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς και ισχυρές οικονομίες, ακόμα και η Γερμανία έχει θέματα, που είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης, άρα χρειάζεται μια διαφορετική οπτική σε τέτοια ζητήματα, στα ζητήματα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Και επειδή η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι μάλλον λειτουργεί εκ των υστέρων και χωρίς την αλληλεγγύη που λέμε εμείς, ίσως ήρθε αυτή η στιγμή, αυτή τη φορά, πρέπει να λειτουργήσει και με αλληλεγγύη, αλλά και βεβαίως καταλαβαίνοντας και αφουγκραζόμενοι τα προβλήματα των επιχειρήσεων και των πολιτών της Ευρώπης. Ας το δουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Τα επόμενα Eurogroup και οι επόμενες σύνοδοι κορφή θα είναι κομβικοί ακριβώς για το μέλλον της Ευρώπης. Θα είναι πολύ σημαντικοί. Και έχουμε και γερμανικές εκλογές την επόμενη εβδομάδα. Εκεί θα δούμε ακριβώς, και είναι περίεργο το πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία, τι θα συμβεί. Να σας δώσω μερικές ειδήσεις επικαιρότητος, γιατί τρέχει επικαιρότητα. Ας πούμε καταρχήν να σας ενημερώσουμε για τα κρούσματα. 2.126 ήταν νέα κρούσματα, 342 διασωληνωμένοι, δεν είναι μικρός αριθμός, και δυστυχώς 39 θάνατοι. Δεν ξέρω εάν σας είπα ότι στη Θεσσαλονίκη στη Βόρεια Ελλάδα έχουν 54 θανάτους το τελευταίο 7ήμερο, σας το είπα, είναι 54 θάνατοι, όλοι ανεμβολίαστοι. Αυτό κάτι δείχνει, ας το σκεφτούμε όλοι, χωρίς να μακριά από εμάς ο διχασμός. Να χωρίσουμε τον κόσμο σε εμβολιασμένους και αντεμβολίαστους. Όχι, απλώς εμείς εδώ λέμε ότι θα είναι καλό όλοι να εμβολιαστούμε όσοι βεβαίως δεν έχουμε προβλήματα υγείας που δεν μας επιτρέπουν να το κάνουμε. Λοιπόν, και τώρα θα δούμε στα φορολογικά και έχουμε έναν ακόμα ειδικό, μέτρη στο είδος του, τον Ηλία του Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικό και αντιπρόεδρο Επιτροπής Λογιστών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαλία. Καλησπέρα. Καλό φθινόπωρο. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είδες, σου βγάζω τους φίλους στην πρώτη εκπομπή. Όλοι οι φίλοι είμαστε, βέβαια. Όλοι. Αλλά έτσι πρέπει να είναι. Ηλία, λοιπόν, έχουμε δύο θέματα σήμερα που είναι στην επικαιρότητα. Τετάρτη, Δαραβασάκη του Έμφυα. Μπαίνουμε στο TaxisNet με τους κωδικούς μας. Τσακ, βλέπουμε το λογαριασμό. Πολύ, πολύ σωστή έκφραση. Σ' ακούω και λες κωδικούς τάξης. Τα λέω σωστά, τα έχω μάθει. Μου τα έχεις μάθει καλά. Είναι, λοιπόν, και μετά το όνομα και το επώνυμό του να ξέρεις κωδικούς τάξης. Γιατί πλέον με τους κωδικούς τάξης κάνεις σχεδόν τα πάντα. Οπότε εγώ τους έχω αποθηκεύσει εδώ στο κινητό γιατί και το έτσι, οπότε καταλαβαίνεις. Άρα λοιπόν, με τι θα βρεθούν αντιμέτωποι, 2,7 εκατομμύρια είναι οι φορολογούμενοι που θα δουν τα ραβασάκια του Έμφυα. Είναι περίπου 6,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι, όσοι έχουν κάποιο περιουσιακό στοιχείο ακίνητο στην κατοχή τους. Και περίπου υπολογίζεται θα είναι 2,6 με 2,7 η εκαθάριση του Έμφυα φέτος. Είναι ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με πέρσι, όχι γιατί έγινε κάποιο μαγικό ή γιατί έγινε κάποια αναπροσαρμογή στις αντικειμενικές αξίες προς τα κάτω, αλλά γιατί αυξάνονται οι δικαιούχοι που έχουν τη μείωση κατά 50% ή 100%, γιατί πολύ απλά το 20 το φορολογικό εισόδημα ήταν μειωμένο σε σχέση με το 2019 λόγω των μέτρων των αναστολών και το καθεξής. Έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε ότι οι αναστολές και οι ειδικές αποζημιώσεις δεν αποτελούν φορολογικό εισόδημα. Ο κόσμος τότε δεν εργάζονταν, οι επιχειρήσεις ήταν χρηστές με κρατική εντολή. Φάνηκε από τα αποτελέσματα των φορολογικών δηλώσεων ότι είναι πολύ περισσότεροι φορολογούμενοι που θα έχουν μειωμένο εισόδημα σε σχέση με το 2019. Άρα, λόγω του ότι θα αυξηθούν οι δικαιούχοι των συγκεκριμένων μειώσεων, το συγκεκριμένο ποσό, η συνολική βεβαίωση του Έμφυα αναμένεται να έχει μια ελαφρά πτωτική πορεία σε σχέση με το 2020. Μάλιστα. Η δόση η πρώτη του Έμφυα πότε θα πρέπει να καταβληθεί, Ηλία? Ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών σήμερα ότι η πρώτη δόση, ναι, μεν θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 20-30 Σεπτεμβρίου, αλλά πρακτικά θα μπορεί να υποβληθεί και να πληρωθεί μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου χωρίς να υπάρχουν προσαυξήσεις. Άρα, πρακτικά, για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, οι πρώτες δύο δόσεις θα μπορούν να πληρωθούν μαζί μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, που είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. 30 και 31 πρέπει να είναι Σαββατοκύριακο. Ναι, έτσι είναι. Μπράβο, άρα 29 Οκτωβρίου είναι, θα πρέπει να πληρωθεί και η πρώτη και η δεύτερη δόση του Έμφυα, προκειμένου να μην υπάρχουν προσαυξήσεις. Φόρο εισοδήματος έχουμε τέλος Οκτωβρίου. Κανονικά, ο Έμφυα και ο φόρος εισοδήματος πάνε πακέτο. Απλά ο φόρος εισοδήματος προηγείται
του ΕΝΦΙΑ. Φέτος, λόγω του ότι οι δηλώσεις έφτασαν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, οι πρώτες δύο δόσεις ήταν 17 Σεπτεμβρίου, η τρίτη δόση θα είναι 30 Σεπτεμβρίου. Άρα, αν πήγαινε και ο ΕΝΦΙΑ να υποβληθεί και να πληρωθεί η πρώτη δόση 30 Σεπτεμβρίου, θα είχαμε τετραπλή υποχρέωση το Σεπτέμβρη. Δεν πάμε σε αυτή τη λογική, πάμε σε τριπλή υποχρέωση για το Σεπτέμβρη και επίσης τριπλή υποχρέωση για τον Οκτώβρη. Απλά δεν θα είναι δύο δόσεις εισοδήματος, θα είναι δύο δόσεις ΕΝΦΙΑ και μία δόση εισοδήματος. Εντάξει, είναι βουνό υποχρεώσεις μέχρι το Φεβρουάριο, είναι έτσι που τελειώνει. Είναι έτσι, ισχύει. Το είχαμε τονίσει και μέσω του επαγγελματικού επαγγελματηρίου των Αθηνών, ότι θα πρέπει κάπως να αναπροσαρμοστεί η οικονομική πολιτική, να μην βεβαιώνονται οι δύο φόροι παράλληλα. Είναι οι δύο πρωταθλητές φόροι που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι περισσότεροι φορολογούμενοι της χώρας, και ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ. Mm-hmm. Έρχονται και οι δύο μαζί. Έρχονται μετά το καλοκαίρι, σε μια περίοδο που συνήθως τους περισσότερους φορολογούμενους τους βρίσκει με πιο αδειασμένες τσέπες σε σχέση με το υπόλοιπο της χρονιάς, γιατί έχει μεσολαβήσει και ο Αύγουστος, που όλοι τον Αύγουστο πηγαίνουν στις διακοπές τους. Θα δούμε, υπάρχει ήδη η σκέψη του χρόνου να αλλάξει η λογική του ΕΝΦΙΑ και να βεβαιώνεται από το Μάρτι του ετούς, δηλαδή να βεβαιωθεί το Μάρτι του 2022 και η πληρωμή να γίνεται μέχρι και το Δεκέμβρη του 2022, άρα έτσι να σπάσει κάπως και να έχουμε τις τέσσερις πρώτες δόσεις θα είναι νωρίτερα από τον χώρο εισοδήματος και θα μπορέσει να είναι πιο βολική η αντιμετώπιση πιο βολική. Από τις φορολογούμενες. Ωραία. Βέβαια, και μία κουβέντα γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Άνοιξε πλατφόρμα για την επανένταξη, τελευταία ευκαιρία για την επανένταξη σε 100-120 δόσεις. Ποιους αφορά, Ηλία μου? Αφορά όσους φορολογούμενους είχαν την ιδιότητα του πληττόμενου φορολογούμενου από τον κορονοϊό, ήταν σαν αστολή δηλαδή εργασία, ήταν η τάση των πληττόμενων επιχειρήσεων ή επιχείρηση κλειστή με κρατική εντολή και έχασε τη ρύθμιση μέσα στη διάρκεια των μέτρων του κορονοϊού, δηλαδή από το Μάρτι του 2020 μέχρι και τον Ιούλιο του 2021. Μάλιστα. Αν έχασε τη ρύθμιση γιατί έχασε κάποιες δόσεις συνεχόμενες, θα μπορεί να επανέλθει και να επαναφέρει τη ρύθμιση πληρώνοντας τη δόση του Αυγούστου και κάνοντας σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα της ΑΔΕ στην επιλογή του My Business Support. Μάλιστα. Ηλία, θέλω να σε ευχαριστήσω. Ηλίας Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικός και αντιπρόεδρος Επιτροπής Λογιστών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Να είσαι καλά, Ηλία, ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα γιατί βουνό υποχρεώσεις μέχρι το Φεβρουάριο. Να είσαι καλά. Με χαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι σας ενημερώσαμε για τα τρέχοντα ζητήματα φορολογικά, οικονομικά, εργασιακά. Τα εργασιακά θα τα ανοίξουμε και στις επόμενες εκπομπές, γιατί ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Και βεβαίως θα ασχοληθούμε και με όλη την οικονομική επικαιρότητα. Κάπου εδώ, η πρώτη εκπομπή της σεζόν Πολιτική Οικονομία έφτασε στο τέλος της. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας. Μην όμως αλλάξετε κανάλι, γιατί ακολουθούν ο Αλέξανδρος Κλώσσας, η Φραντζέσκα Σαβοργινάκη. Πριν την Φραντζέσκα όμως, είναι και ο Στέλιος Σαρέσκος με τα αθλητικά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.